Επιστρέφουμε Λίμπρο 107,4 All About Harrison Air. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 7. Χρήσανθο Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα με το Χρήστο Κιώση στην ρύθμιση του ήχου. FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54526. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Και αν θέλετε, στέλνετε και τα μηνύματά σας για τον καλεσμένο μας, τον οποίο τον έχουμε ήδη και θα μιλήσουμε μαζί του για τον φετινό Άρη. Ένας από τους πιο σταθερούς παίχτες της ομάδας που κέρδισε δίκαια και με το σπαθί του, νομίζω, την θέση του στην εντεκάδα από το ξεκίνημα της σεζόν. Και το νέο συμβόλαιο. Και το νέο συμβόλαιο φυσικά πριν από λίγες εβδομάδες. Εγώ θα βάλω και μια σημείωση εξαιρετικός ψήστης. Γιώργο Δελιζήση, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι ψήνισα, κύριε. Έψησες τον Καρυπίδη για το συμβόλαιο ή άλλο πράγμα είναι. Πέρυσι στην προετοιμασία. Πέρυσι, φέτος είχα άλλον. Ήταν ο Γολτσίδας. Αυτό με τις γίδες και τέτοια. Αυτά λέτε. Την προβατίνα. Προβατίνες. Ναι. Στην Ολλανδία δεν είχε τέτοια όμως. Μα πού να βρεις και δεν έχει τίποτα. Δεν έχει. Κατά εκεί μας βλέπω πάλι φέτος, να ξέρεις. Θα δούμε όπου είναι καλύτερο για την ομάδα. Ολλανδία, Βέλγιο, Γαλλία. Θα τα βολέψω μετά, αλλά είναι εύκολα. Έτσι. Όταν ήρθες στον Άρη, φανταζόσουν αυτή την εξέλιξη στην παρουσία στην ομάδα ή ήρθες... Εντάξει, okay, ήρθες, ξέρουμε όλοι, πολύ, πολύ φίλος σου και άνθρωπός ο Παύλος ο Μυροφορίδης, αυτός σε έφερε στην ομάδα. Περίμενες αυτή την εξέλιξη, αυτό το δέσιμο, αυτή την παρουσία στην ομάδα και πλέον να είσαι... Εντάξει, δεν ξέρω αν το φανταζόμουν έτσι ακριβώς, απλά το ότι το περίμενα και το ήθελα και το ευχόμουν είναι το μόνο σίγουρο. Mm-hmm. Δεν ήρθα στον Άρη για να μείνω για μια χρονιά ή να βγάλω με την ομάδα μάλλον στην ΑΕθνική και να φύγω. Είχα στόχους να μείνω και την επόμενη χρονιά στον Άρη, να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ και για μένα και για την ομάδα. Mm-hmm. Πέρασες την περσινή σεζόν με τις δυσκολίες που είχε ο Άρης, γιατί μια μεγάλη ομάδα όπως ο Άρης στη Β' Εθνική, όπως και να το κάνουμε, δεν είναι εκεί η θέση της. Πόσο διαφορετικά ξεκίνησες φέτος, με την ψυχολογία? Εντάξει, αυτομάτως οι στόχοι αλλάζουν. Ο Άρης είναι μεγάλη ομάδα, πρέπει να βάζεις υψηλούς στόχους και ο στόχος που έβαλα εγώ και που έβαλε και η ομάδα ήταν η έξοδος στην Ευρώπη. Mm-hmm. Νομίζω ότι τα πάμε πάρα πολύ καλά μέχρι αυτή τη στιγμή και βαδίζουμε σε σωστό δρόμο. Και θα προσθέσω εγώ, Γιώργο, ότι το περασμένο καλοκαίρι έχεις πιο αυξημένες αρμοδιότητες μέσα στα αποδυτήρια και το λέω φυσικά με καλό τρόπο, γιατί μπήκες στην κατηγορία των παλιών και είσαι και μια προσωπικότητα μέσα στα αποδυτήρια την οποία αναγνωρίζουν και οι ξένοι όμως. Είναι και ψηλός γι' αυτό. Έτσι. Τώρα το βλέπει ο Λάρσον, ρε φίλε. Απλά να σου πω κάτι σε αυτό που λες στο πιο παλιός. Αυτό δεν το είχα ποτέ, να ξέρεις. Ναι. Δεν υπάρχει για μένα ο πιο παλιός. Πάντα είναι όπου θέμα και προσωπικότητας, για να το θέσω καλύτερα. Είναι θέμα καθαρά προσωπικότητας. Ναι. Όπου και να πήγαινα, πάντα από την πρώτη στιγμή έπαιρνα το λόγο, έπαιρνα θέση. Έτσι είναι ο χαρακτήρας μου. Ναι. Εγώ νομίζω ότι εσύ με τη φετινή σου παρουσία στον Άρη αποδεικνύεις ότι ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής όταν δουλεύει και είναι συγκεντρωμένος και αγαπάει αυτό που κάνει, μπορεί, ακόμα χωρίς να σε έχουν πάρει τα χρόνια, αλλά μπορεί να βελτιώνεται και στα 25 και στα 28 και στα 30. Εγώ θεωρώ ότι βλέποντάς σε πέρσι, έτσι, ναι, και φέτος. Η δική μου πορεία τουλάχιστον μπορεί να δείχνει μάλλον ότι κάθε χρόνο γίνομαι και καλύτερος. Εγώ λέω ότι πράγματα τα οποία δεν τα είχες πέρυσι στο παιχνίδι σου, μην κάνουμε ανάλυση που θα σου και τώρα, φέτος τα είχες. Ήταν και μια διαφορετική κατηγορία, μην ξεχνάμε. Δηλαδή, όσο και να και ποιότητα να έχει κάποιος παίκτης, στη Β' Εθνική δεν μπορεί να τη βγάλει. Γιώργο, παίζει ρόλο και η αλλαγή δεδομένων για το ποιος είναι δίπλα σου, για το ποιος είναι στο άκρο της άμυνας, για το ποιος είναι μπροστά σου, παίζει ρόλο για έναν στόπερ, για ένα κεντρικό αμυντικό, ο οποίος πάντα καθοδηγεί. Πάντα για να γίνεις καλύτερος παίκτης πρέπει να έχεις και καλούς παίκτες. Δεν μπορεί το μέσο να φέρεις μια ομάδα, αν η ομάδα δεν είναι καλή, τι να σου κάνει. Οπότε οι συμπαίκτες σου έχουν συμβάλλον μάλλον στο να γίνεσαι καλύτερος, στο να γίνεται η ομάδα καλύτερη και να εξελίσσεται σαν αθλητής. Τους πιστώνετε δηλαδή ένα κομμάτι της ανανέωσης του συμβολέου σου, πέρα από τη δική σου προσωπική προσπάθεια, συνέβαλε και η καλή συνεργασία με τους συμπαίκτες σου? Πάνω απ' όλα. Χωρίς τους συμπαίκτες μου δεν θα υπήρχε ανανέωση, πιστεύω. Mm-hmm. Πες μου κάτι.
Είσαι στον Άρη πλέον, ανανέωσε και το συμβόλαιό σου. Φορά το περιβραχιόνιο και νομίζω είναι μια μεγάλη τιμή αυτή για οποιονδήποτε. Εκεί Δεκέμβρη, μετά το μάτς με τον Εργοτέλη, το μάτς με τη Λαμία και το Λεβαδιακό, πέρασε από το κεφάλι σου ότι πάει, διαλύθηκαν όλα. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Όχι, εντάξει, δεν μπορώ να διαλύσουν όλα αυτά που είπατε. Mm. Σίγουρα περάσαμε δύσκολες καταστάσεις. Ναι. Και πρέπει να βάλεις πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλα την ομάδα, πάνω από σένα, γιατί τα πράγματα ήταν δύσκολα. Όταν χάσαμε και ειδικά μετά τον αποκλεισμό από τον Εργοτέλη, τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα. Δηλαδή εκεί μπήκαμε μπροστά κάποιοι παίκτες, μιλήσαμε και είπαμε ότι κάτι πρέπει να γίνει, πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Mm-hmm. Όταν έχεις ένα κόσμο απαιτητικό από πίσω σου, που έχεις στόχος, έχει όνειρα να πάρει κάποιο τίτλο και χάνεις ξαφνικά από τον Εργοτέλη, τα πράγματα είναι δύσκολα. Αλλά δεν πρέπει να σταματήσεις, πρέπει να δουλεύεις, θέλει υπομονή. Περάσαμε δύσκολα και μετά το μάτς με τη Λαμία που κερδίσαμε και ο κόσμος πάλι δεν ήταν ευχαριστημένος και λογικό ήταν. Αλλά νομίζω ότι το βάλαμε κάτω με τα παιδιά και δουλέψαμε και φυσιολογικά έρθαν τα αποτελέσματα. Και μια Λαμία που είδαμε τι κατάφερε στη συνέχεια, έτσι, και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. Γιατί πολλοί βλέπουν το όνομα και δεν κοιτάνε και τον αντίπαλο σε τι κατάσταση μπορεί να βρίσκεται. Γιατί ήταν πολύ διαφορετική Λαμία από αυτή που είδαμε. Νομίζω ότι δεν παίζει ρόλο το όνομα. Όλες οι ομάδες της Super League είναι υπολογίσιμες και δεν πρέπει να κοιτάμε το όνομα. Γιατί και ο Άρης στα προηγούμενα χρόνια κοιτούσε το όνομα και έχασε και από την Καλυφαία. Τι σχέση έχει ο Άρης με την Καλυφαία, έτσι. Ναι. Σωστά. Οπότε δεν παίζουν ρόλο τα ονόματα, δεν έχουν καμία σχέση. Το ερώτημα στο οποίο νομίζω ακόμα ξεκάθαρη απάντηση δεν έχουμε, είναι στις τρεις μέρες ανάμεσα στο μάτς στη Λιβαδιά και στην Ξάνθη, τι μεσολάβησε, τι άλλαξε και ο Άρης γύρισε το διακόπτη και ουσιαστικά από τα πηγάδια ξεκίνησε την αντεπίθεσή του με ένα σερί νικηφόρων αποτελεσμάτων για να φτάσει τώρα να είναι σε θέση ισχύω για την Ευρώπη. Εντάξει, να σου πω εγώ την προσωπική μου άποψη. Ναι. Μέσα στη Λιβαδιά ήμασταν άτυχοι, δεν νομίζω να αξίζαμε την ήττα, έτσι. Ναι. Δηλαδή με μία φάση χάσαμε το παιχνίδι. Πέρα από εκεί, μεσολαβούσαν όπως είπατε τρεις μέρες. Νομίζω ότι το παιχνίδι της Ξάνθης ήταν για μας τελικός. Δεν υπήρχε βαθμολογική απώλεια, δεν είμαι ούτε και το χ, δηλαδή ήταν αποτυχία. Δηλαδή δεν θα μπορούσαμε να σηκώσουμε και κεφάλι, θα μας έπαιρνε από κάτω νομίζω. Δηλαδή ήταν ένα αποτέλεσμα, ένα παιχνίδι κομβικό για τη συνέχεια και νομίζω ότι τα παιδιά όλα καταλάβαν τη σημασία του παιχνιδιού. Και νομίζω ότι δείξαμε ένα πολύ καλό πρόσωπο από εκείνη τη μέρα. Θα το χαρακτηρίζουμε δηλαδή λίγο και ως ένστικτο της επιβίωσης εκείνο το... Σίγουρα, έτσι ακριβώς. Ναι. Μέσα ακριβώς. Γιατί είχαμε ένα... Ήταν ο στόχος της Ευρώπης, αλλά ήταν πολύ κοντά και η βαθμολογία στο να βρίσκεσαι στις τελευταίες θέσεις. Mm-hmm. Οπότε ο Άρης δεν μπορεί να κοιτάει τώρα όταν κοιτάς στην Ευρώπη και ξαφνικά βρίσκεσαι... Να παίζεις την παραμονή σου σε εισαγωγικά είναι κάπως δύσκολο. Νομίζω αυτό το βιώνει ο Ηρακλής φέτος στη Β' Εθνική. Δηλαδή εκεί που ξεκίνησε να ανέβει, τώρα κοιτάει, όχι να πει στη Γάμα, κοιτάει μήπως πάει παρακάτω ακόμα. Εντάξει, να ανέβει. Πώς να ανέβει, όταν έχεις χίλια προβλήματα γίνεται να ανέβει ως κατηγορία, εγώ δεν το θεωρώ. Ναι, έτσι. Δεν είναι πολύ δύσκολο. Είχε και άλλα θέματα, όντως. Τέλος πάντων, τον Ηρακλή στην άκρη. Πάμε, επιστρέφω στον Άρη. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση από τις πρώτες μέρες του Γενάρη. Και η ερώτηση είναι εξής. Καταρχήν, φαντάζομαι το έχουν πει όλοι, το λες και εσύ, ότι φέτος ο Άρης είχε ένα πάρα πολύ καλό στόπερ δίπλα σου, τον Βέλεθ, και σε πάρα πολλά παιχνίδια και παίξατε μαζί, τα πήγατε πάρα πολύ καλά και είχατε πάρα πολύ καλή συνεργασία. Νομίζω ότι ο Ισπανός το δείχνει ότι είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής. Θέλω να μου πεις το εξής. Γιατί πολλές φορές μπλέκουμε το αν είναι Έλληνας, το αν είναι ξένος, δεν τον θέλει αυτόν. Είναι Έλληνας, τον θέλει οτιδήποτε. Βλέπω ένα τελείως διαφορετικό Δελιζήσι. Αγωνιστικά και έναν Άρη αγωνιστικά με Μαυράη και ένα τελείως διαφορετικό αγωνιστικά Δελιζήσι και Άρη αμυντικά με Ρόουζ. Κάτι δείχνει αυτό νομίζω. Αλλά θέλω να μου πεις αγωνιστικά τις διαφορές τους. Κοιτάξτε, ο Βέλεθ είναι ένας πάρα πολύ ποιοτικός παίκτης, ένας και ποιοτικός και δυνατός παίκτης, έτσι. Mm-hmm. Όσον αφορά για τον Ρόουζ, είναι ένα παιδί που ήρθε, θέλει να παίξει, θέλει να δείξει. Είναι ένα παιδί εξελίσσιμο. Έχει στόχους. Νομίζω ότι η διαφορά
με τον Μαυράκη, χωρίς να θέλω να θίξω την... Έχει μια καριέρα ο άνθρωπος, καλό είναι και που είναι. Αλλά νομίζω ότι ήρθε ένας παίχτης που δεν είχε πλέον να δώσει κάτι. Δεν είχε κίνητρο σαν τον Ρόζες. Δεν έχεις να δώσεις κάτι πάνω πρώτα για τον εαυτό σου. Ναι. Δηλαδή όταν είσαι, πιστεύω όταν είσαι χορτασμένος, δεν ξέρεις και το πρωτάθλημα. Δηλαδή πρέπει να έχεις, νομίζω, παίχτες που να δεψάνε για νίκη, να δεψάνε για επιτυχία. Και η καριέρα δεν παίζει μπάλα πάντα, Γιώργο. Εντάξει, μπορεί να έχεις ένα πλούσιο βιογραφικό, αλλά... Ναι, εγώ αυτή τη άποψη είμαι, ότι μην κοιτάμε ένα παίχτη πώς ήταν πριν 5 χρόνια, αυτό να κοιτάμε ένα παίχτη πώς είναι τώρα. Mm-hmm. Δεν θα πάρεις το Δελιζίστη πώς ήταν στα 20, τον πάρεις πώς είναι τώρα. Mm-hmm. Πάντως με το Ρόζ που μπήκε κατευθείαν, δηλαδή με το που ήρθε μετά από μια εβδομάδα έπαιξε, αν θυμάμαι καλά, κολλήσατε πάρα πολύ καλά. Ναι, σίγουρα δεν είχαμε κανένα πρόβλημα, σαν να παίζαμε και 10-15 παιχνίδια νομίζω. Τον ρωτήσαμε μετά την Ξάνθη, θυμάμαι, μας έκανε δηλώσεις και του είπαμε σε τι γλώσσα συνεννοήθηκες με το Δελιζίση. Και είπε του ποδοσφαίρου. Με τη γλώσσα του ποδοσφαίρου, λέει, συνεννοηθήκαμε. Μιλάμε πολλές γλώσσες, ναι. πριν είχα διαμάχη, να το ελαφρύνω λίγο, είχαμε διαμάχη με τον Παπαδόπουλο. Πες μου ένα τραγούδι που θες να βάζουμε να παίζει από κάτω. Γιατί έβαλε Θέλξη ο Χρήστος. Έβαλα Θέλξη. Και εγώ διαφώνησα, κατάλαβες. Εγώ είπα ότι ο Δελιζής είναι με τα μπουζούκια. Όχι με αυτά τα τικιντάγκα που ακούνε αυτοί. Όχι. Άρα, μπράβο. Βρήκε, εμείς είμαστε με τα μπουζούκια, αλλά τα ποιοτικά μπουζούκια. Ποια είναι τα ποιοτικά. Ποια είναι τα ποιοτικά. Καλά σου λέει. Βασίλης Καράς, Σταμάτης Γονίδης, τέτοια πράγματα. Ναι, αυτά είναι. Εντάξει. Αυτά είναι, ναι. Θες κάποιο συγκεκριμένο να βάλουμε τραγούδι αφιερωμένο. Όταν τελειώσει η χρονιά, αφιερώσουμε ένα τραγούδι. Θα μου πάλι τώρα είμαι και σε περίοδο που είμαι. Πάω προς το γάμο, οπότε βάλεις κάτι τέτοιο. Να βάλουμε ένα Μάκη Δημάκη που άφησα τη Βέρα μου. Αυτό. Ακόμα αυτό. Πότε με το καλό θα φάμε κουφέτα? 22 Ιουνίου. 20. Τώρα με συγκίνησε. Έχει ξεκινήσει προετοιμασία, Γιώργο. Τώρα κάτσε, περίμενε. Τώρα με συγκίνησε, διότι 22 Ιουνίου γεννήθηκε ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου. Άρα είναι και σημαδιακή για μένα η ημερομηνία. Να ζήσετε, να ευτυχίσετε. Να είστε καλά. Και ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ. Με Άρη τώρα, η ανανέωση πώς ήρθε τώρα με τον Άρη, τι έγινε, αφού θα φεύγεις εσύ? Ποιος θα φεύγει? Έτσι δεν λέγανε, ότι φεύγει ο Δελιζίσης. Ήταν μια κουβέντα που νομίζω που είχαμε κάνει με τον πρόεδρο και με τον κύριο Διαμαντόπουλο στις αρχές Σεπτεμβρίου, ακόμα και από την έκθεση είχαμε μιλήσει με τον κύριο Καρπίδη. Όσο περνούσε ο καιρός, θα έλεγα, να ήρθαν και κάποια δύσκολα αποτελέσματα για την ομάδα. Υπήρχαν άλλες προτεραιότητες. Νομίζω ότι το θέμα το δικό μου ήταν καθαρά διαδικαστικό. Δεν νομίζω ότι, δηλαδή, με τις εμφανίσεις που έκανα και εγώ και με τα λεγόμενα της διοίκησης, δεν νομίζω να υπήρχε κάποια εμπλοκή σε όλο αυτό. Σίγουρα προτεραιότητα πάντα για μένα ήταν ο Άρης και θα είναι ο Άρης. Για μένα πάντως το συμβόλαιό σου, Γιώργο, το κέρδισες. Γιατί όταν η ομάδα ανέβηκε, λέγανε τώρα με το Δελιζίση που έπαιζε στη Β' Εθνική κτλ. Δεν υπάρχει ούτε ένα. Αυτά ναι. Εμένα μου αρέσουν. Πρόσεξε όμως. Σου είχαν βάλει αυτή την ταμπέλα. Αυτό είναι δύο φορές όμως ναι. Κέρδος. Αυτό είναι δύο φορές για μένα σημαντικό. Γιατί τώρα φτάσαμε στο σημείο από εκεί που λέγανε πού θα πάμε με το Δελιζίση, φέρε τον Μπέκενμπάουερ από τη Γερμανία. Εγώ τα γνώριζα και από το καλοκαίρι. Ότι εγώ πάντα ήμουν η τρίτη επιλογή. Αυτό δεν με απασχολεί εμένα. Αυτό εμένα μου άρεσε. Ναι, αλλά τώρα λέγανε μέχρι να ανανεώσεις πότε θα ανανεώσει ο Δελιζίσης. Αυτό είναι, αυτό είναι επίτευγμα για, για σένα. Και σου αξίζουν συγχαρητήρια γιατί με τις εμφανίσεις το έκανες. Και όχι μόνο, και με την παρουσία του εκτός γηπέδου. Τι έκανε εκτός γηπέδου? Πάει στα μπουζούκια. Όχι, ρε Χρυσάνθε. Τι. Λέγαμε πριν για την παρουσία του από την αρχικότερα. Μα τα αρέσουν, αλλά τα κόψαμε. Εντάξει, θα πας μια 20 Ιουνίου, θα πας μια την Παρασκευή εκείνη. Γιατί μετά έχει προετοιμασία. Όταν θα βγει η ομάδα. Ναι. Ευρώπη. Και μια πριν την Κρεμάλα μετά. Και μετά έχει προετοιμασία όμως. Έχει προετοιμασία. Καταρχήν 22 Ιουνίου, μήπως θα έχουμε προετοιμασία. Μήπως πρέπει να αναβληθεί ο γάμος. Θα βάλει ρεπό ο προπονητής για το γάμο του Γιώργου. Θα πάρουμε ρεπό. Θα είστε όλοι εκεί. Έτσι. Πώς βλέπεις τα επόμενα παιχνίδια? Καταρχήν, λογικά επανέρχεσαι και στην 11η την Κυριακή. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι εύκολο το παιχνίδι με τον Όφη και γενικά νομίζω ότι δεν είναι εύκολα παιχνίδια που ακολουθούν τη διακοπή του πρωταθλήματος. Εύκολο παιχνίδι δεν υπάρχει. Δεν το βλέπει κανείς μας εύκολο ούτε την Κυριακή ούτε τη μεθεπόμενη. Εμείς κοιτάμε πάντα το παιχνίδι
του Όφη. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε το τρίποντο για να μας έχει, για να μας φέρει πιο κοντά στην έξοδο στην Ευρώπη, να καπαρώσουμε την πέμπτη θέση και να βαδίσουμε μετά για, για τέταρτη που νομίζω ότι θα είναι στα, στα πόδια μας. Νομίζω και τώρα είναι στα πόδια, δηλαδή με τους τρεις βαθμούς και με δεδομένο ότι φιλοξενεί στον Ατρόμητο, εξαρτάται από τον Άρη πλέον. Δηλαδή μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα δεν εξαρτώταν από τον Άρη, ήταν και τι θα κάνει ο Ατρόμητος. Τώρα εξαρτάται από τον Άρη. Και νομίζω... Οπότε εμείς δεν είναι αδίκη να κερδίσουμε την, την Κυριακή και να βγει η ομάδα στην Ευρώπη. Δεν νομίζω ότι δεν πρέπει να χαλαρώσουμε μάλλον μέχρι, μέχρι τις 5 Μαΐου. Ναι, γιατί... Όλα τα παιχνίδια για μας είναι σαν να είναι, σαν να είναι το πρώτο παιχνίδι. Γιατί η τέταρτη θέση είναι η σίγουρη ότι βγάζει. Η πέμπτη πρέπει να περιμένει στον τελικό του κυπέλου. Αν προκριθεί είτε ο Αστέρας είτε η Λαμία. Εντάξει, ναι, σίγουρα. Εντάξει, δεν νομίζω να γίνουν και κάποια εκπλήξεις. Καλά, έτσι λέγαμε και η Λαμία παίξει στον Ολυμπιακό μες στο Καραϊσκάκι. Όλα, ποδόσφαιρο είναι και όλα γίνονται. Αυτό ακριβώς. Έχει πέντε παιχνίδια η ομάδα μπροστά της. Νομίζω ότι μπορεί και τα πέντε, αν είναι σοβαρή, να τα κατακτήσει και να βγει στην τέταρτη θέση. Από εκεί έπειτα την Κυριακή νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ κόσμο στο Βικελίδης. Δηλαδή, έχω μηνύματα πώς ήταν με τη Λάρισα και το Λεβαδιακό στο ξεκίνημα. Πρέπει να έχει, πρέπει. Πρέπει να έχει σε αυτό το παιχνίδι. Νομίζω ότι είναι άλλα τρία παιχνίδια. Πρέπει ο κόσμος να γεμίσει το γήπεδο. Έχουμε πει από την αρχή ότι τον χρειαζόμαστε. Είναι η δύναμή μας. Χωρίς ένα γεμάτο γήπεδο, μάλλον στέλνουμε και μηνύματα σε όλη την Ελλάδα ότι, ότι ο Άρης έχει, έχει λαό, στηρίζει την ομάδα. Έχει... Έχει κόσμο που, που έχει στο γήπεδο, πώς να το πω δηλαδή, προάγει πολιτισμό. Και το είδαμε και στο τελευταίο παιχνίδι που ανέβηκε κιόλας στην Κερκίδα και είναι προς τιμή σου έτσι, γιατί άλλοι μπορεί να μην το κάνανε για ένα μικρό φίλο της ομάδας. Ήταν όμορφη εικόνα. Ξέρεις Γιώργο γιατί το λέω, γιατί έγινε μία μέρα μετά τα όσα είδαμε στο ΆΚΑ. Και, είναι, και έρχεται να συνδεθεί με αυτό που λες ότι ο Άρης στο γήπεδο προάγει πολιτισμό. Και ένα άλλο, την άλλη, την όμορφη πλευρά του ποδοσφαίρου. Φλιβερά γεγονότα αυτά. Δεν νομίζω ότι έχουν θέσει στον χώρο του ποδοσφαίρου. Νομίζω ότι πρέπει... Νομίζω ότι, εντάξει, είμαστε στο 2019, πρέπει αυτά να σταματήσουν. Γιατί βλέπεις ότι... Εγώ χρόνια είχα να δω παιδάκια στο γήπεδο. Ποιος, δηλαδή, πήγαν παιδάκια στο... Στο Παναθηναϊκό, στο Ολυμπιακός, ούτε ένα. Δηλαδή ο κόσμος φεύγει από το γήπεδο. Δεν νομίζω να είναι ωραία αυτά τα πράγματα. Ενώ στο Κλειάνθος Βικελίδης βλέπουμε ότι κάθε Κυριακή παίρνει ο γονιός το, το παιδί του και έρχεται να, να απολαύσει έναν αγώνα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έτσι είναι και ευτυχώς δεν υπήρχαν ούτε επεισόδιο ούτε τίποτα. Ο Άρης έχασε εντός έδρας από τον ΠΑΟΚ και δεν υπήρξε το παραμικρό. Και αντίστοιχα γίνονται όρια να τα χαρακτηρίσω. Αυτό δείχνει και, τη, και το πώς σκέφτεται ο κόσμος του Άρη πλέον και την ωριμότητα την οποία έχει. Θες να του στείλεις ένα μήνυμα εν ώψη και της Κυριακής και του τέλους του πρωταθλήματος σιγά σιγά. Να στείλω ένα μήνυμα για την Κυριακή ότι τους περιμένουμε σε όλους στο γήπεδο να γεμίσουν, να είναι ένα κατάμεστο γήπεδο, να τους δώσουμε χαρά και όλοι μαζί πάλι να ξαναπανηγυρίσουμε μπροστά στο πέταλο. Να είσαι γερός πάντα Γιώργο. Καλή συνέχεια Γιώργο, να είσαι καλά.